βιοιατρική, βιοχημεία, βιοτεχνολογία, βιοοικονομία και τα έχουμε λίγο μπερδέψει. Τι είναι όλο αυτό το βιο? Βασίλη μου, τι κάνετε? Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Κι εγώ. Σας χρειάζομαι επιγόντως. Εδώ είμαι. Λοιπόν, ακούω συνέχεια βιοιατρική, βιοχημεία, βιοτεχνολογία, βιοοικονομία και τα έχουμε λίγο μπερδέψει. Τι είναι όλο αυτό το βιο? Παίζει πολύ το βιο, έτσι. Είναι ό,τι έχει να κάνει με τις βιοεπιστήμες, ό,τι έχει να κάνει με αυτό που εμπίπτει είτε σε επίπεδο βιοιατρικής, είτε σε επίπεδο βιολογίας και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με το έμβιο και όχι μόνο. Και γιατί τα ακούω συνέχεια? Γιατί πλέον μιλάμε, και είμαι μέσα και σε αυτούς που το υποστηρίζουν, ότι μιλάμε για την εποχή, για την περίοδο που οι βιοεπιστήμες θα γνωρίσουν την άνθηση και ακόμα περισσότερο αναγνώριση στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε. Τώρα, πώς μπορούμε να το βρούμε και να το αποτυπώσουμε? Θα βρούμε σπουδές βιοιατρικής. Θα βρούμε σπουδές βιολογίας, θα βρούμε σπουδές βιοτεχνολογίας, βιοχημίας. Πάρα πολλές επιλογές στη σύγχρονη εκπαίδευση και ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και υπάρχουν αυτές οι σπουδές στην Ελλάδα, δηλαδή? Υπάρχουν, αλλά πολλές φορές χάνονται ή καλύπτονται κάτω από παράξενες ονομασίες τμήματων και προγραμμάτων σπουδών. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς και μαθητές που ξέρουν τι είναι η βιολογία, δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ διαφόρων κλάδων των βιοεπιστημών με το παραδοσιακό κομμάτι που ονομάζουμε βιολογία. Ποια είναι αυτά τα τμήματα όμως? Για να πούμε ορισμένα από αυτά. Θα βρούμε τμήματα μοριακής βιολογίας και γενετικής. Θα βρούμε τμήματα βιοχημίας και βιοτεχνολογίας. Θα βρούμε τμήματα μοριακής βιολογίας και γενετικής από τη μία άκρη στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και θα βρούμε και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τμήματα που ασχολούνται με τη βιοτεχνολογία. Επίσης, στα παραδοσιακά τμήματα βιολογίας θα δούμε επιμέρους κατευθύνσεις που σχετίζονται με το κομμάτι όχι μόνο της βιολογίας αλλά και με διάφορες πτυχές και παιδεία. Τμήματα βιοιατρικών επιστημών. Εδώ τώρα όμως υπάρχει μια παγίδα. Τι παγίδα υπάρχει? Έχουμε δύο τμήματα βιοιατρικών επιστημών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ένα το τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι ένα τμήμα με 5 ξεχωριστές κατευθύνσεις, όπου μεταξύ άλλων ασχολείται με τα ιατρικά εργαστήρια, με την οπτική, ασχολείται με την ακτινολογία, ασχολείται με την κοσμετολογία και φυσικά ασχολείται και με την οδοντική τεχνολογία. Πρωτοτεχνίτης, έτσι. Το τμήμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος πρακτικά ασχολείται με το κομμάτι των ιατρικών εργαστηρίων. Άρα, ενώ έχουν την ίδια ονομασία, δεν πρόκειται επί της ουσίας για ίδια τμήματα. Mm-hmm. Και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουν τα παιδιά που αγαπάν ή θέλουν να σπουδάσουν βιοιατρικές επιστήμες. Στην τελική θα έχουν μέλλον αυτές οι σχολές? Για να έχει κάτι μέλλον πρέπει να το αγαπάμε. Αλλά πέρα από αυτά, είναι κλάδι και γενικά οι βιοεπιστήμες είναι τομείς που όντως θεωρούμε ότι θα γνωρίσουν ιδιαίτερη ανάπτυξη. Το κομμάτι της γενετικής, το κομμάτι της βιοχημίας, το κομμάτι της βιοτεχνολογίας, η πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη τεχνολογία εμπίπτουν όλες σε όλα αυτά τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τις βιοεπιστήμες. Και κάτι πολύ σημαντικό για τις βιοιατρικές επιστήμες εδώ. Ας μην ξεχνάμε ότι ειδικά στην Ελλάδα και στην δική μας Ήπειρο, στην Ευρώπη, έχουμε να κάνουμε με γύραση πληθυσμού, έχουμε να κάνουμε με αύξηση προσδόκιμου ζωής και γενικότερα ανάγκες για την πρόνοια, για την υποστήριξη και την ποιότητα ζωής. Οι βιοιατρικές επιστήμες είναι ένας κλάδος που θα βοηθηθεί ή θα ωφεληθεί από αυτήν εδώ πέρα την εξέλιξη. Οπότε, ναι, έχουν προοπτικές και έχουν και δυνατότητες. Αλήθεια, είστε καταπληκτικός, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά μην νομίζετε, θα σας πρίξω. Γιατί δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Χαρά μου, δεν με πρίζεις, χαρά μου, θα πούμε κι άλλα. Ωραία.
Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ένας φοιτητής βιοιατρικών επιστημών για να τα πάει καλά στις σπουδές του? Θα πρέπει αρχικά να αποκτήσει άνεση με τον εργαστηριακό χώρο, να μάθει να ακολουθεί αναλυτικά πρωτόκολλα, γιατί θα τα συναντήσει παντού, να μάθει να συνεργάζεται με τους άλλους ως μέλος μιας ομάδας και να αναπτύξει σταδιακά μια κριτική σκέψη. Υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες ή μεταπτυχιακά που μπορούν να ενισχύσουν την επαγγελματική πορεία του φοιτητή? Ναι, φυσικά. Η βιοιατρική επιστήμη είναι μια πολυδιάστατη επιστήμη, η οποία έχει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Επομένως, κάποιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά την απόκτηση πτυχίου για να εξειδικευτεί σε κάποιον κλάδο που του αρέσει περισσότερο, όπως είναι η γενετική, η ιστολογία, η βιοιατρική μηχανική, η βιοπληροφορική και η φαρμακευτική έρευνα. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της βιοιατρικής τα τελευταία 5 χρόνια? Η βιοιατρική έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία πενταετία. Μπορούμε να δούμε εφαρμογές όπως είναι το CRISPR-Cas9, που είναι η τεχνική η οποία χρησιμοποιείται πλέον στην εξατομικευμένη ιατρική, όσο και εφαρμογές στην ανάπτυξη εμβολίων του τύπου mRNA, το οποίο βοηθάνε ουσιαστικά στην πρόληψη των ρημόξεων. Μην ξεχνάμε επίσης και τη βιοπληροφορική. Είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει αλλάξει αρκετά και κυρίως μέσω της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς ενθαρρύνετε τους φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη? Η κριτική σκέψη αναπτύσσεται κυρίως μέσω assignments, reports και συζητήσεων επί θεμάτων βιολογίας. Οι φοιτητές καταφέρουν να αντλήσουν δεδομένα από άρθρα, από διάφορες πηγές, να τα συζητήσουν, να τα αναλύσουν και να δούνε αν τα δεδομένα έχουν αναπτυχθεί σωστά ή όχι. Έτσι αναπτύσσουμε καλά την επιστημονικότητα και το ήθος. New York College. Έλα μαζί μας στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης. Ο μόνος ελληνικός εκπαιδευτικός όμιλος με διεθνή εμπειρία στην ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. New York College. Next Level Education. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. Πώς συνδέεται η βιοιατρική έρευνα με την κλινική πρακτική? Η διασύνδεση της βιοιατρικής έρευνας με την κλινική πρακτική επιτρέπει την εφαρμογή των επιστημονικών ανακαλύψεων στην καθημερινή ιατρική πρακτική, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Για παράδειγμα, η εφαρμογή στοχευμένων θεραπείων για τον καρκίνο με βάση μέσω της γονιδιωματικής ανάλυσης επιτρέπει τη στοχευμένη θεραπεία και με αυτόν τον τρόπο οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά επιβίωσης. Τι συμβουλή θα δίνετε σε φοιτητές που οραματίζονται μια καριέρα στην έρευνα και στην καινοτομία? Η συμβουλή μου είναι απλή αλλά ουσιαστική. Καλλιεργήστε την επιστημονική περιέργεια αναζητώντας το γιατί πίσω από κάθε φαινόμενο. Και το πιο σημαντικό, να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Η επιστήμη απαιτεί πάθος, επιμονή και υπομονή στις δυσκολίες. Η επιτυχία δεν έρχεται μόνο από το ταλέντο, αλλά κυρίως από τη συνέπεια και την αγάπη για την επιστήμη. Ποια είναι η διαφορά της ιατρικής με τη βιοιατρική? Όπως αντιλαμβάνεσαι, η βιοιατρική είναι μια σύμπτυξη δύο λέξεων. Το bio, το βίο μπροστά και το ιατρική από πίσω. Άρα έχεις την βιολογία μαζί με την ιατρική που μας κάνει τη βιοιατρική. Τώρα γιατί βιοιατρική?
γιατί η βάση όλης της ζωής, της μελέτης της ζωής, ο λόγος για τη ζωή που λέμε είναι η βιολογία. Και από τη βιολογία έχεις να κάνεις με την ζωολογία, τον αναφέρεσαι στα ζώα, στην ανθρώπινη βιολογία, τον αναφέρεσαι στην ιατρική. Και ειδικά στην ιατρική τον αναφέρεσαι στη δυνατότητα που έχεις να κάνεις καλά τον άλλον. Και να δεις και να προβλέψεις, αλλά και να ιάσεις και να θεραπεύσεις. Άρα η ιατρική είναι μια πολύ σπουδαία, το ξέρουμε, διαχρονική επιστήμη, που η ένωσή της τώρα με όλα αυτά τα πολλαπλά που βρίσκει η βιοτεχνολογία, η βιολογία, η μοριακή βιολογία, η γενετική και όλες οι συμπαραμαρτούμενες επιστήμες είναι αυτές που δώσαν αυτό το bursting, αυτή τη δύναμη τη μεγάλη για να μπορέσει να φτιαχτεί πραγματικά η βιοιατρική. Όλες αυτές οι επιστήμες και οι κλάδοι που είπατε, επειδή έχω λίγο μπερδευτεί, υπάρχει κάποια καλύτερη ή κάποια πιο σημαντική? Το καλύτερο ή το σημαντικό είναι η αξιολόγηση την οποία θα κάνεις εσύ. Οι επιστήμες είναι αυτές οι οποίες δουλειά τους είναι να γνωρίζεις την αλήθεια μέσα από την επιστημονική διάσταση. Δηλαδή από τον τρόπο μελέτης της. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει διάφορους κλάδους. Επειδή είναι μια ολιστική επιστήμη, επειδή είναι μια ολιστικότητα, επειδή η ζωή δεν είναι, είναι πολύπλοκη. Άρα, η γενετική είναι ένας κλάδος. Τι μελετάει? Μελετάει το πώς μεταφέρονται οι πληροφορίες, οι χαρακτήρες, αυτό το οποίο έχεις στις επόμενες γενιές. Ποιος είναι ο τρόπος, ο μηχανισμός που φέρονται όλες αυτές οι πληροφορίες για να είμαστε άνθρωποι? Υπάρχουν μεταλλαγές, αλλαγές, βεβαίως υπάρχουν. Και χωρίς αυτές δεν μπορεί να υπάρξει, γι' αυτό και έχουν πολυπλοκότητα. Έτσι έχεις να κάνεις με τη μοριακή βιολογία. Τι είναι η μοριακή βιολογία? Είναι η βιολογία στα μοριά της. Πώς συμπλέκεται το DNA, το RNA, οι πρωτεΐνες, τα διάφορα μακρομόρια τα οποία υπάρχουν στον οργανισμό και δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση. Τι είναι η φυσιολογία? Είναι ο κανονικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να εκφραστεί ένας οργανισμός. Είναι η εξέλιξη, είναι πώς διεισδύει στον χρόνο, πώς ξεκίνησε και πώς στον χρόνο μεταβάλλεται, διεισδύει και προχωράει η ζωή. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά ηθικά διλήμματα που υπάρχουν στη γενετική? Μεγάλη ιστορία. Είναι μεγάλη ιστορία γιατί θα πρέπει να αναλύσουμε. Υπάρχει ο τομέας της βιοηθικής σήμερα, τον οποίο διδάσκεται και μάλιστα γίνεται μια υπερπροσπάθεια να διδάσκεται διαρκώς. Γιατί αντιλαμβάνονται οι επιστήμονες ότι προχωράνε πολύ γρήγορα τα πράγματα. Και από πώς αυτά τα πράγματα, τα πολύ γρήγορα που προχωράνε, μπορεί να γίνουν και γνώση του ανθρώπου, όχι μόνο επιστημονική γνώση. Και είναι αυτό το οποίο λένε οι μεγάλοι. Η επιστήμη δουλεύει πολύ γρήγορα. Γίνεται όμως σοφία από τους ανθρώπους. Η φύση μας λέει, η βιολογία μας λέει, η βιοιατρική μας λέει ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από κάθε άλλο άνθρωπο. Είμαστε υποκείμενα και αντικείμενα αυτών καθ' αυτών των δικών μας πράξεων, των δικών μας προαγωγών, των δικών μας επιλογών, των δικών μας προσαρμογών, της εξέλιξής μας. Νομίζω είμαι έτοιμος. Κάτσε. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, να το κοινοποιήσετε με τους φίλους σας. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Τα λέμε.